God?
Βασικά, μετά από τις 9 βάθο μέχρι τώρα, μετά από τόσες ώρες δεν ξέρω τι να πω και πώς θα τα πω. Η ζωγραφική πάντως μπορεί να γίνει μια ρεαλιστική απεικόνηση. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα δυνατό μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης όσον αισθάνεται ένας άνθρωπος. Η ζωγραφική του σώματος είναι η πρώτη μορφή πλαστικής έκφρασης από την απαρχή της ανθρωπότητας και συναντάται σε όλους τους πολιτισμούς και τις ηπείρους. Πολύ πριν την εμφάνιση της γλώσσας και των λέξεων, ο άνθρωπος ανακάλυψε τη ζωγραφική του σώματος, μια οπτική γλώσσα, για να εκφράσει τα αισθήματά του, να σαγηνεύσει το αντίθετο φύλο, ακόμα και να εκφοβίζει τους εχθρούς του. Ο προϊστορικός άνθρωπος, για παράδειγμα, έβαφε το κορμί του για να αρέσει στους θεούς του. Πολύ πιο ύστερα στην αρχαία Αίγυπτο, η ζωγραφική του σώματος εξελίχθηκε. Βλέπετε και πώς γίνονται όλα αυτά, όσο μιλάω. Πολύ πιο παλιά, λοιπόν, στην αρχαία Αίγυπτο, η ζωγραφική του σώματος εξελίχθηκε αισθητικά και πήρε τη μορφή του μακιγιάζ που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Γυρνώντας στις σελίδες του βιβλίου της ανθρωπότητας, θα μπορούσαμε να μιλάμε συνεχώς για αυτό το ανεξάντλητο θέμα και την εξέλιξή του στους αιώνες. Μέχρι να φτάσουμε στο 1972 και στο face painting του ανεπανάληπτου David Bowie. Το όνομά μου είναι Άντζελο και ζωγραφίζω από παιδάκι. Είμαι αυτοδίδακτος. Θυμάμαι, ζωγράφιζα με τις ώρες. Δηλαδή ήταν ο μοναδικός τρόπος έκφρασής μου. Θυμάμαι επίσης ότι κάθε φορά που τελείωνα μια προσωπογραφία, γιατί εγώ ζωγράφιζα και ζωγραφίζω πρόσωπα και σώματα, κάθε φορά λοιπόν που τελείωνα μια προσωπογραφία μου, την τοποθετούσα απέναντι από μένα, την κοιτούσα με τις ώρες, αναρωτιόμουν σαν παιδί και τις μιλούσα και τις έλεγα, αφού σε έχω κάνει τόσο ζωντανό, γιατί δεν μου μιλάς. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ασχολούμαι με το μακιγιάζ και ζωγραφίζω σε πρόσωπα κάνοντάς τους μακιγιάζ. Δηλαδή, κάνοντας τα έργα μου εν μέρη, δίνοντας ζωή εν μέρη στα έργα μου. Τα τελευταία 3 χρόνια περίπου, μετέτρεψα το σώμα μου σε καμβά και έδωσα στα έργα μου σάρκα και οστά στην κυριολεξία. Τα ζωντάνεψα. Μιλάνε όπως θέλω εγώ, τραγουδάνε ό,τι θέλω εγώ, κινούνται όποτε θέλω εγώ και μου αρέσει. Μου αρέσει επίσης όταν το βλέπετε όλοι εσείς όλο αυτό και ταξιδεύετε με αυτό. Σας ταξιδεύει δηλαδή. Αυτό με χαροποιεί ακόμα περισσότερο. Θέλω να σας πω να αφήσετε τα παιδιά σας να ασχοληθούν με την τέχνη, να παρακολουθήσουν την τέχνη. Η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους. Η τέχνη ενώνει τους λαούς. Θα ήθελα να πω επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μου είπαν ότι δεν μπορώ. Εγώ θέλω να τους πω ότι τα κατάφερα. Επίσης θέλω να πω ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ στους γονείς μου που βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα και να τους πω ότι δίχως εκείνους δεν θα τα κατάφερνα. Να μου πείτε τι κατάφερα. Κατάφερα κάθε μέρα που έρχεται να θέλω να γίνομαι καλύτερο στην τέχνη μου. Και κάθε μέρα που περνάει να θέλω και να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.